Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε με ένα αγαπημένο γιατρό, με ένα επιστήμονα που έχουμε τη χαρά και την τιμή αρκετές φορές να έχουμε συνομιλήσει και χαιρόμαστε γιατί παρά τα χρόνια που, και την κλινική του εμπειρία μιλάει πάντα απλά και κατανοητά και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για εμάς που δεν γνωρίζουμε πολλά από την ιατρική επιστήμη. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που νομίζω απασχολεί πάρα πολύ κόσμο όλων των ηλικιών, όλων των φύλων, αν και έχω μια αίσθηση ότι λίγο στις παραπάνω, ναι, έχει μια προτίμηση στο γυναικείο φύλλο. Ο λόγος για τον θηρεοειδή αδένα και τις παθήσεις του. Λοιπόν, να πούμε καλό μεσημέρι όμως στον κύριο Ανδρέα Μαργιορί, ενδοκρινολόγος, συγγνώμη, και διαβητολόγος. Και για μια ακόμα φορά χαιρόμαστε, όπως είπε και ο Στέλιος, που σας έχουμε κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Δική μου χαρά. Να είστε καλά. Για να εξετυλίξουμε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο του θηρεοειδούς αδένα. Είναι όντως αυτό που σας είπαμε αρχικά, ότι συναντάτε περισσότερο στις γυναίκες στο γυναικείο φύλλο? Βασικά ο θηροειδής μπορεί να, αν έχει παθολογία, να έχει δύο είδων παθολογίες. Η μία παθολογία είναι να μην λειτουργεί καλά, να μην βγάζει τις δύο ορμόνες που βγάζει, που είναι η ΤΑΦ4 και η ΤΑΦ3. Η ΤΑΦ4 είναι προορμόνη και ανάλογα με το τι χρειάζεται ο ιστός περιφερικά, τη μετατρέπει την ΤΑΦ4 σε ΤΑΦ3 με ένα ένζυμο που γίνεται τοπικά η ενεργοποίησή του. Και το άλλο είναι η όζη που λέμε. Έχει αλλάξει η φυσιολογία του θηροειδή. Παλιά ήταν βροχοκύλες, έλειπε το ιόδιο, τώρα δεν λείπει το ιόδιο στην Κρήτη και είναι σε πολύ ελάχιστα μέρη που λείπει. Και το άλλο ήταν οι πολυοζώντες βροχοκύλες, κάτι τέτοια. Τώρα είναι άλλο, είναι οι χρόνιες θηροειδίτιδες που ο θηροειδής δεν λειτουργεί καλά και αυτές μπορεί να είναι χρόνιες, μπορεί να είναι υποξίες, να μπορεί, σπάνια οξίες θηροειδίτιδες. Και το άλλο είναι αν υπάρχουν όζοι στον θηροειδή και αν αυτοί είναι κακοί ή είναι καλοί. Ο ρόλος του αδένα αυτού ποιος είναι? Βασικά είναι πολύ σπουδαίος αδένας. Βγάζει την ΤΑΦ3 που είναι η ενεργός ορμόνη και την ΤΑΦ4 ως την ανενεργό πρόδρομο ουσία και έχουν σχέση με τη ρύθμιση όλου του μεταβολισμού του σώματός μας. Από την εγκεφαλική λειτουργία, το μεταβολισμό, τα πάντα. Βρίσκεται εδώ στο λαιμό. Βλέπουμε και μια χαρακτηριστική φωτογραφία που μας δίνει. Βασικά στην ψηλάφιση είναι σαν ένα παπιγιόν. Ένα παπιγιόν ή μια πεταλούδα που είναι εδώ. Ο ισθμός είναι το στενό μέρος και οι δύο λοβοί. Ο αριστερός και ο δεξιός λοβός. Αν αγγίξουμε το σημείο εδώ στο λαιμό μας, μπορούμε να κάνουμε μια σχετική ψηλάφιση, γιατί μας είπατε για όζους. Και ποιοι άνθρωποι πρέπει να τσεκάρουν αν πιάσουν κάτι ανησυχητικό ή υποπτό? Καταρχάς που είναι, πολλές φορές γίνεται το λάθος να νομίζουμε πως είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι ψηλά. Είναι λεφαδένες, υπογλώσσια δένες και τέτοια, τα οποία δεν έχουν σχέση. Αυτό είναι κάτω, προς τα κάτω, προς το στέρνο και όταν καταπιούμε ανεβαίνει προς τα πάνω. Mm-hmm. Είναι δύσκολη η ψηλάφισή του, αλλά είναι καλό αν έχει κανείς οικογενειακό, ιστορικό τέτοια πράγματα. Είναι κληρονομικό. Έχει πολλά, δεν είναι κληρονομικό αυτό που λέγεται, στην επιστήμη λέγεται clustering, δηλαδή νοσήματα του θηροειδούς υπάρχουν πολλά σε μια οικογένεια. Δεν είναι ένα γονίδιο. Η μητέρα μου έχει πρόβλημα με τον θηρεοειδή της, η αδερφή μου έχει. Τα υπόλοιπα παιδιά, δόξα τω Θεώ, ακόμα δεν έχουν. Όχι, μην λες ακόμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το λέω αυτό για να ρωτήσω, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, αν δεν, μάλλον γεννιέσαι με τέτοιο ζήτημα, προκύπτει κάποια στιγμή στη ζωή σου? Πολύ σπάνια να έχει κανείς μία ή δύο μεταλλάξεις σε αυξητικούς παράγοντες που έχουν σχέση με καρκίνο του θηροειδούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ αφανές όταν στην οικογένεια πάρα πολλά μέλη έχουν καρκίνο του θηροειδούς. Τις περισσότερες φορές, 99,9% δεν είναι γονιδιακό. Έχει σχέση με το αυτοάνωσο σύστημα, αν είναι το πρώτο που έχει σχέση με τις χασιμότο, τις χρόνιες θηροειδίτιδες. Και έχω δει πως ο κόσμος όλος έχει πια ευαισθητοποιηθεί, όλη η χασιμότα, η θεία μου είχε ένα χασιμότα και τέτοια. Αυτό είναι βασικά νόσος του ανοσοποιητικού συστήματος, mm-hmm. του χασιμότα. Οι χρόνιες θηροειδίτιδες, υποξίες και τέτοια είναι του ανοσοποιητικού συστήματος. Ή Graves, όταν μεγαλώνει πολύ ο θηροειδής και βγάζει τεράστια ποσά. Αυτά είναι του ανοσοποιητικού συστήματος. Και το άλλο είναι η όζη, που αυτή
πολύ σπάνια και αυτοί μπορεί να έχουν σχέση με γονίδια. Τις περισσότερες φορές είναι ξαφνικά γίνεται μια μικρή μετάλλαξη σε ένα ορισμένα κύτταρα του θυροειδούς και μεγαλώνουν. Αντιμετωπίζονται όμως. Είναι... Όλα στο θυροειδή, όλα. Έχουμε φτάσει σε ένα πεδίο στην θυροειδολογία που είναι ζηλευτό από τις άλλες επιστήμες, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Υπάρχουν ειδικά περιοδικά για το θυροειδή αδένα και το δικό μας της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Ιατρίας που είναι αγγλικό το περιοδικό, το Hormones, και αυτό δημοσιεύει πάρα πολλά περιοδικά θέματα, είναι στα αγγλικά βέβαια, για το θυροειδή. Έχει γίνει πολλή δουλειά σε αντίθεση με άλλες ειδικότητες ή άλλες κομμάτια της ενδοκρινολογίας. Στο θυροειδή ξέρουμε πολλά πολλά πράγματα. Να μας εξηγήσετε λίγο, όταν τελικά είτε υπολειτουργεί είτε υπερλειτουργεί ο συγκεκριμένος αδένας, και αυτό σημαίνει ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Σωστό. Αν μας δίνει μια συγκεκριμένη συμπτωματολογία και πώς αυτό θα υποψιάσει τον εκάστοτε υποψήφιο ασθενή να απευθυνθεί σε ένα ενδοκρινολόγο και ποιες είναι οι εξετάσεις που πρέπει να κάνει για να τον ελέγξει και να δει ότι ίσως πολύ πιθανόν κάτι δεν πάει καλά. Πρώτα να πω για τις εξετάσεις. Είναι το προφίλ του θυροειδούς είναι πολύ στανταρισμένο. Ευτυχώς στα μέσα της ηλεκτρονικής συνταγογραφίας είναι αρκετά πολλά αυτά για το θυροειδή, οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα πλήρες προφίλ του θυροειδούς και να ξέρουμε αν είναι, πώς το λένε, χρόνια θυροειδίτιδα, αν είναι υποξία, Hodgkin, Graves disease, τέτοια πράγματα. Και επίσης με ένα καλό υπερηχογράφημα περίπου καλύπτει στα 95% των εξετάσεων. Τόσο απλά. Το υπερηχογράφημα είναι μια συνήθις, ανώδυνη και πολύ απλή εξέταση. Το κομμάτι της διατροφής επηρεάζει ή επηρεάζεται? Γιατί πολλές φορές ακούμε, έχω ακούσει γυναίκες να λένε ότι έχω πρόβλημα με τον θυρεοειδή μου και αυτό φαίνεται γιατί έχω μια έκριθμη κατάσταση με τα κιλά μου και με το σώμα μου. Πάντοτε όμως αναρωτιόμουν αν όντως υφίσταται αυτό ως θεωρία, ως λογική, ως βάση ή είναι απλά μια δικαιολογία ενδεχομένως, ή αν και η διατροφή μας, το πώς τρεφόμαστε, μπορεί εν δυνάμει να μας οδηγήσει τελικά σε μια ανισορροπία αυτού του αδένα. Σε αντίθεση με άλλους καρκίνους ή δυσλειτουργίες οργάνων που εξαρτώνται από τα κιλά, ο θυροειδής δεν πολύ εξαρτάται από τα κιλά. Οπότε ούτε δημιουργεί προβλήματα στα κιλά. Δηλαδή πρέπει να έχει κανείς ένα φοβερό υποθυροειδισμό για να παχύνει. Το πιθανότερο είναι να λεπτύνει, να χάσει βάρος όταν έχει ένα μεγάλο υπερθυροειδισμό, που εκεί είναι εμφανές ο λόγος. Γιατί άμα τρέμεις, άμα αισθάνεσαι πάρα πολύ ζεστός, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Αυτά είναι συμπτώματα, γιατρέ, που μας λέτε τώρα. Αυτά είναι συμπτώματα του υπερθυροειδισμού. Ο υπερθυροειδισμός, αν βγάζω δηλαδή τόνους θυροειδικής ορμόνης, μπορώ να χάσω βάρος. Αν δεν βγάζω πολύ θυροειδική ορμόνη, γιατί είναι ένα στο χρόνο μεγάλο διάστημα, δεν έχει συντάφτιση με τα κιλά. Συνήθως συντάφτιση με τα κιλά έχει πόσο περπατάμε, τι τρώμε, τέτοια πράγματα. Ο τρόπος ζωής. Πείτε μας λίγο τα συμπτώματα, να τα αναλύσουμε λίγο για να υποψιάσουμε και το κοινό στον που υπερθυροειδισμό μας ακούει. Είναι συνήθως ταχυκαρδίες, αισθάνεται κανείς, χάνει βάρος, είναι νευρικός και τέτοια πραγματάκια απλά. Ή δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ναι. Στους μεγάλους ανθρώπους ο υπερθυροειδισμός είναι διαφορετικός. Δηλαδή εκεί ζαυλακώνεται ο μεγάλος άνθρωπος. Κάνει αυτό που λέγεται απαθητικός υπερθυροειδισμός. Οπότε εμφανίζεται είτε με ταχυκαρδίες και με αριθμίες στους μεγάλους ανθρώπους. Γι' αυτό και μπορούν να γράφουν και να κοιτάνε το βασικό προφίλ του θυροειδούς όλοι οι καρδιολόγοι. Γιατί έρχεται ένας μεγάλος άνθρωπος με ταχυκαρδία, μπορεί να οφείλεται σε υπερβολική παραγωγή. Ναι, οι ενοχλήσεις αυτές τον οδηγούν στον καρδιολόγο. Νομίζω ότι κάτι έχει η καρδιά του. Δεν πάει στον ενδοκρινολόγο. Όχι, δεν πάει. Αλλά καμιά φορά αυτά η καρδιολογία και η ενδοκρινολογία είναι αντιλένδετες. Για τον οποίο και φάρμακα που δίνουν οι καρδιολόγοι μπορούν να σου κάνουν υπερθυροειδισμό. Μάλιστα. Μαθαίνεις να ζεις με τα φάρμακα από τη στιγμή που νοσήσεις και έχεις το πρόβλημα με τον θυρεοειδή, αδένα. Παντρεύεσαι κάποια συγκεκριμένα χαπάκια? Και αν υπάρχουν συγκεκριμένες περίοδοι στις οποίες
Αν τα διακόψουμε, αυτό θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Όχι, δεν παντρεύεσαι τα χαπάκια, εκτός αν είναι τελικού σταδίου θυρεοειδική ανεπάρκεια και χρειάζεται μια θυρεοειδική ορμόνη να πάρει το πρωί. Συνήθως στους υπερθυρεοειδισμούς που εκεί είναι ζώρικα τα χαπάκια, το μάξιμο να το πάρει είναι ένα, άντε δύο χρόνια. Να δούμε αν μπορούμε με θεραπευτική, τέτοια θεραπευτική αγωγή να το θασεύσουμε το θυρεοειδή. Αν δεν μπορούμε, ανάλογα τι ηλικία ή ραδιενογοϊόδιο ή χειρουργείο πάει. Αυτά είναι... Αντιμετωπίζεται έτσι. Ναι, εύκολα. Αυτά είναι όλα για τις λειτουργικές διαταραχές. Mm-hmm. Όταν λέμε, είπες, έχω στην οικογένεια. Yeah. Είναι καλό να λέει κανείς τι έχει. Είχαμε όζους, είχαμε καρκίνους, το ένα κομμάτι, ή έχουμε υπερλειτουργίες, υπολειτουργίες και τέτοια. Αυτό. Το δεύτερο σκέλος. Στην περίπτωση των όζων, εκεί επιβάλλεται ένα χειρουργείο ή μπορεί με φαρμακευτική αγωγή ή με μία άλλη θεραπεία να δούμε αυτοί οι όζοι που σε πολλές περιπτώσεις και με την ψηλάφιση μπορεί να τους εντοπίσει κάποιος να απομακρυνθούν, να αφαιρεθούν. Εκεί έχει γίνει και... πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και μπορούμε και με το υπερηχογράφημα, άλλο το επαγγελματικό υπερηχογράφημα που σου βγάζει σκόρ επικινδυνότητας, μπορεί να δεις αν αυτός ο όζος είναι λίγο ζώρικος, η αιμάτωσή του, τα όρια του, αν έχει αποτιτανώσεις, κάτι διάφορα τέτοια κριτήρια, και μαζί με αυτά τα κριτήρια σου βγάζει ένα σκόρ. Αν το σκόρ είναι υψηλό, τότε αναγκάζεσαι να κάνεις αυτό που λέγεται βιοψία λεπτής βελόνας, FNA. Και αυτό υπάρχουν φοβεροί κυταρολόγοι στο Ηράκλειο που κάνουν πολλή δουλειά, έχουν φοβερή εμπειρία γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και ως εκ τούτου μπορείς ένα 90-95% των όζων να ξέρεις αν χρειάζεται να τον θεραπεύσεις χειρουργικά ή να μην τον θεραπεύσεις. Δηλαδή να βγάλουμε από τη μέση χειρουργία που δεν χρειάζονται ή εάν είναι υψηλού κινδύνου να το κάνει. Γιατί να γυρίσουμε λίγο και στα αίτια. Μύθος ή αλήθεια το ότι το στρες και οι αγχώδεις πολύ πιεστικές καταστάσεις επηρεάζουν και αποσυντονίζουν, απορυθμίζουν τον αδέν αυτό? Είναι οριακά. Το στρες είναι οριακό. Ενώ σε άλλα πράγματα, ας πούμε στην παραγωγή κορτιζόλης είναι πάρα πολύ σπουδαία, στο διαβήτη είναι πάρα πολύ σπουδαία, στο θυρεοειδή δεν είναι, γιατί η θυρεοειδική ορμόνη δεν είναι στρες ορμόνη, του στρες. Δηλαδή σπάνια να αυξηθεί όταν είμαστε σε τρελό στρες. Αντίθετα η προλακτίνη, η κορτιζόλη, οι κατεχολαμίνες, πολλά πράγματα είναι ορμόνες του στρες. Άρα δεν εξαρτάται από αυτό. Στα αίτια να σταθούμε λίγο περισσότερο, υπάρχουν, είναι συγκεκριμένα ή απλά εν δυνάμει κάποιος θα νοσήσει? Ξέρουμε, εννοείς για τα λειτουργικά ή για τους όζους? Δεν ξέρω αν... Να πω και τα δύο. Θα ήθελα και τα δύο να ξέρω. Τα λειτουργικά συνήθως οφείλονται και αυτά έχουν φοβερή έξαρση, αυτό που λέγεται Χασιμότο, είναι νοσήματα βασικά του ανοσοποιητικού συστήματος. Ξαφνικά το σύστημά στο ανοσοποιητικό βγάζει αντισώματα εναντίον της θυρεοειδής και το καταστρέφει. Ναι. Και μπορεί να βγάλει και αντισώματα εναντίον των οφθαλμοκινητικών μειών και να δημιουργήσει φοβερά προβλήματα. Αυτό αυξάνεται περίπου, δεν ξέρουμε γιατί αυξάνεται τόσο πολύ, δραματικά αυξάνεται. Όταν ακούω πριν από χρόνια πολλά, έκανε ειδικότητα, βλέπαμε στη χάση και στη φέξη Χασιμότο. Τώρα είναι καθημερινό. Αυτό λοιπόν είναι διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτό μπορεί να επηρεαστεί από το στρες. Ναι. Αυτό μπορεί να επηρεαστεί. Άρα είναι και μια μάστιγα, στο πω έτσι, της εποχής μας. Ναι, ναι, αυτό επηρεάζεται από το στρες. Το ανοσοποιητικό σύστημα. Ναι, ναι. Και αρχίζει και κάνει αντισώματα για ό,τι μπορεί να φανταστείς. Για τα επινεφρίδια, για το δέρμα, για το θυροειδή, για τους οφθαλμοκινητικούς, το ένα το άλλο, ρευματοειδείς αρθρίτιδες και τέτοια. Το άλλο για τους όζους, δεν ξέρουμε τα πραγματικά του αίτια, εκτός από πολύ εμφανείς αιτίες. Δηλαδή, άνθρωποι που ήταν έξω όταν έγινε το Τσερνομπίλ, το ατύχημα, πήραν μέσα σε αυτά τα ραδιενεργά, ήταν και ραδιενεργό ιόδιο, το ιόδιο πηγαίνει και οργανωποιείται στον θυρεοειδή μέσα. Που σημαίνει αυτό τι? Μπαίνει μέσα και δεν βγαίνει το ιόδιο. Μένει εκεί, εγκαθίσταται. Ναι, γιατί έχει ειδικού μηχανισμού να τραβάει τα ιόδια, γιατί οι θυρεοειδικές ορμόνες έχουν η ΤΑΦ4, το 4 σημαίνει 4 ιόδια, ναι, και η ΤΑΦ3, 3 ιόδια. Κατάλαβες. Οπότε πηγαίνει και καθίσταται και καταστρέφεται θυρεοειδή. Γι' αυτό έχουν πολλούς καρκίνους άνθρωποι που ήταν εκεί. Τώρα ο περισσότερος κόσμος είτε ήταν πολύ μικρός είτε δεν ήταν και τόσο πολύ. Δεν νομίζω οι καρκίνοι που αυξάνονται κατά 6% ανά χρόνο,
οφείλονται... Ότι έχουν σχέση με το Τσερνόμπιλ και με όλο αυτό δεν το έχουν σχέση, αλλά έχουν με άλλα καρκινογόνα που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Στους ατμοσφαιρικούς ρήπους. Στους ατμοσφαιρικούς ρήπους. Γιατρέ μου, αυτός ο συγκεκριμένος αδένας ρυθμίζει το μεταβολισμό μας. Όταν δεν λειτουργεί καλά, όταν δεν έχει αυτή την πρέπουσα ισορροπία, αυτό επηρεάζει και το πεπτικό μας σύστημα ή καμία σχέση? Όχι, έχουν άμεση σχέση, γιατί μιλήσαμε τώρα για την υπερλειτουργία. Ναι. Στην υπερλειτουργία μπορεί να έχει και ο νεαρός, μπορεί να έχει διάρρειες, αλλά κυρίως συμβαίνει στον απαθητικό τηλεοδεσμό. Δηλαδή, του μπλοκάρει το μυαλό, δεν καταλαβαίνει, νομίζουμε όλοι πως έχει Αλτσχάιμερ και έχει υπερθυροειδισμό, έχει βραδικαρδία και έχει μεγάλη δυσκυλιότητα. Δεν έχει άλλα συμπτώματα. Τα τρία συμπτώματα είναι. Ναι, και δύο-τρία άλλα μικρά. Ενώ στους υποθυροειδισμούς συμβαίνει το αντίθετο, που είναι πολύ συχνός ο υποθυροειδισμός. Εκεί αυξάνει το βάρος, αλλά όχι πολύ γεωμετρικά, δηλαδή λίγα κιλά. Είναι κανείς, θέλει να κοιμάται, έχει φοβερή δυσκολιότητα και έχει μια αργοπορία στις πνευματικές λειτουργίες. Αυτά και αυτά πρέπει, δηλαδή αν βλέπει κανείς μια γιαγιά ή τη μητέρα τους και έχει προβλήματα, να μην τα ρίχνουμε όλα ότι έχει Αλτσχάιμερ ή γεροντική άνοια. Καλό είναι να κάνει ένα έλεγχο και του θυροειδή. Και είναι τίποτα ο έλεγχος. Στις εγγύους θέλω να περάσουμε. Στην περίπτωση που μία έγκυος έχει πρόβλημα με τον θυρεοειδή αδένα, επηρεάζεται ή όποια αγωγή έχει ξεκινήσει? Κοίταξε, η θυρεοειδική ορμόνη, να σου εξηγήσω πώς γίνεται. Το έμβριο βρίσκεται σε ένα σπιτάκι που είναι η μήτρα της μητέρας, που έχει μειομήτριο, ενδομήτριο και τέτοια. Και το ίδιο από το πλακούντα περνάει λίγο θυρεοειδική ορμόνη, δεν τη χρειάζεται το έμβριο, για τον απλούστατο λόγο ότι βγάζει τη δικιά του. Ναι. Οπότε, αν είναι πάρα πολύ θυρεοειδική ορμόνη, δεν θα επηρεαστεί πάρα πολύ. Τη χρειάζεται όμως το σπιτάκι του εμβρίου. Δηλαδή, το μειομήτριο, το ενδομήτριο μπορεί να σου κάνει σπασμούς, προβλήματα στην κυκλοφορία, στον πλακούντα. Οπότε, εμείς προσπαθούμε να έχουμε πολύ σταθερό θυρεοειδή, ούτε πάνω ούτε κάτω, και τα κριτήρια που μας βάζουν οι γυναικολόγοι είναι ασφυκτικά μικρά. Δηλαδή, από 0,5 TSH. Πολύ αυστηρά, ναι. Από 0,5 μέχρι 2,5. Και θέλουν τα μάξιμου. Και όταν είναι πάλι αυτά, πάλι εγκρινιάζουν. Και θέλουν να είναι από 1 μέχρι 2. Και αυτό ρυθμίζεται, γιατρέ. Ναι. Το ίδιο θέλουν και οι αναισθησιολόγοι. Δεν μπορεί να πάει κανείς και να έχει υποθυροειδισμό ή υπερθυροειδισμό. Το φοβούνται, γιατί μπορεί να σου κάνει κόλπα κατά τη διάρκεια της αναισθησίας. Ναι. Οπότε στην εγκυμοσύνη και στην αναισθησία, οι αναισθησιολόγοι και οι γυναικολόγοι είναι πολύ ψήρες και σου συζητάνε το ακατόρθωτο. Είναι ακριβώς οκ. Okay. Μπορεί να ρυθμιστεί. Βέβαια. Άρα και σε αυτή την περίπτωση. Το λέω γιατί προσπαθώ να πιάσω και να σκεφτούμε όλες τις ομάδες και τις ευπαθείς και τις ομάδες οι οποίες εν δυνάμει τώρα μας ακούν και προσπαθώ να βρω τους προβληματισμούς τους. Στην Κρήτη ή μάλλον στην Ελλάδα γενικότερα σε σχέση με άλλες χώρες, στατιστικά, είμαστε σε τι κλίμακα? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Η ελληνική ενδοκρινολογία έχει φοβερό δυναμικό. Έχουμε πολύ καλούς ενδοκρινολόγους, οι οποίοι μπορεί να το κάνουν. Είναι υποψιασμένοι και οι καρδιολόγοι. Καμιά φορά είναι υποψιασμένοι και άλλες ειδικότητες του τύπου, εάν έχεις μια οστεοπόρωση και γίνεται χειρότερα πάρα πολύ γρήγορα, μήπως έχεις ένα υπερθυροειδισμό. Το κάνουν αυτό και οι ορθοπαιδικοί. Όσον αφορά τα λάθη που γίνονται. Πριν από 2 ή 3 χρόνια είχε φέρει η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία την καθηγήτρια Ρασμούσεν στην Αθήνα να μας πει τα λάθη που γίνονται στη Δανία. Και οι καμπύλες λαθών στη Δανία ήταν το ίδιο όπως στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι... Έχουμε καλή, πολύ καλή, γιατί η Δανία είναι φοβερά υψηλό επίπεδο. Το κυριότερο που μπορεί να κάνεις είναι να μην... οι ανάγκες μας σε θυρεοειδική ορμόνη αλλάζουν. Οπότε πρέπει σε έναν μεγάλη ηλικία με ταραχές, πρέπει να του διορθώνεις. Πόσο τακτικά όμως, γιατρέ, να το διορθώνεις και πόσο τακτικά να το εξετάζεις? Σε έναν μεγάλο που μπορεί να το κάνεις ιατρογενή υπερθυροειδισμό, πρέπει κάθε 2 φορές το χρόνο, δεν είναι κάτι το φοβερό. Εξετάσεις. Να κάνει μια εξέταση για ναι, να μπορείτε να αυτό να το ελέγξετε. Αυτό που παίρνει, μήπως είναι τώρα πολύ. Επίσης, τα όρια έχουν αλλάξει από την Ευρωπαϊκή και την Αμερικανική Θυροειδολογική Εταιρεία. Οπότε αυτό που λέμε σε έναν νέο, ότι 1 μέχρι 3,5 εντάξει,
Στους μεγάλους είναι πιο ελαστικά τα όρια. Και 4 να είναι, και 4,5 και 5 δεν υπάρχει φοβερό πρόβλημα. Για να μην του κάνω ταχυκαρδίες, μην του μπλοκάρω. Προκαλέσει. Ναι. Και να μην. Επίσης το μήκο του σύστημα. Είστε καθησυχαστικός και χαιρόμαστε. Έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Είναι νέα πια τα όπλα που έχετε για να κάνετε σωστές και έγκυρες διαγνώσεις. Τα φάρμακα μπορούν να ρυθμίσουν τα πάντα. Αρκεί κάποιος να προσέξει και να είναι συνεπής. Και αυτό σημαίνει καλή ποιότητα ζωής για ένα ασθενή με μια τέτοια διάγνωση. Τα φάρμακα, έχω μόνο μια παρατήρηση. Τα φάρμακα για το θυροειδή ή για τις χρόνες θυροειδίτιδες που δίνουμε ορισμένα άλλα μαζί με θυροειδική ορμόνη όχι, είναι πάρα πολύ καλά. Τα φάρμακα όμως για τον υπερθυροειδισμό είναι πάρα πολύ δηλητηριώδη. Είναι απίστευτα φάρμακα της δεκαετίας. Επιβλαβή. Είναι φάρμακα της δεκαετίας του 50. Δεν υπάρχουν άλλα. Υπάρχουν 3 τα οποία μπορούν να κάνουν προβλήματα στο σηκώτη, μπορεί να κάνουν προβλήματα εδώ και εκεί. Οπότε αυτά προσπαθείς να τον έχεις τον άρρωστό σου, επειδή είναι δόσο εξαρτώμενα, όσο μικρότερη δόση και για το μήνυμο διάστημα που το χρειάζεται. Αν δεις πως δεν τα καταφέρνεις με τα αντιθυροειδικά φάρμακα, πηγαίνει σε χειρουργείο ή ραδιενεργό ιόδιο. Είναι απόλυτο αυτό που λέτε και ξεκάθαρο. Και τέλος, πριν σας αποχαιρετήσουμε, μια ερώτηση. Από ποια ηλικία ή ποιο είναι το μικρότερο ηλικιακό όριο που μπορεί να εμφανιστεί κάποιο. Όχι, και πάρα πολύ μικρό παιδί. Καταρχάς, στα τεστ που κάνουν στα νεογέννητα είναι και η TSH. Για να δούμε αν έχει υποθυροειδισμό. Όλα λειτουργούν καλά. Ναι, ότι υπάρχει, δεν υπάρχει αγέννηση του θυροειδούς, δεν υπάρχουν προβλήματα. Και μέχρι ποια ηλικία μπορεί κάποιο να εμφανίσει. Μέχρι τα πάντα, μέχρι τις 90 και 100, ναι. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ για αυτή πολύ. Τη συζήτηση, πολύ διαφωτιστική και νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο και είχε και θετικό πρόσημο. Ναι. Καλά τα νέα. Αρκεί να προσέχουμε και να ελέγχουμε. Και να εξεταζόμαστε. Βάζουμε εδώ Βάστε καλά. Μία ανωτελεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαριωρή. Θα διακόψουμε για λίγο, ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα και μετά έχουμε να πούμε και να δούμε πολλά. Πώς πρασινίζουμε κήπους και αυλές. Εντοπίσαμε τους καλύτερους και θα σας τους παρουσιάσουμε. Θα πάμε στα μάτελα και θα δούμε πώς θα κάνουμε και την αγάπη πράξη.